Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα γίνει απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης του C-Lab. Να καλέσω και τον κύριο Πετρό, που εκ μέρους του ΕΜΕΣ, την Πύπο, το αλήθεια όλες οι εκδηλώσεις, θα δώσει και εκείνο μια βεβαίωση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σκούρτας Θεόδωρος. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Σιούτα, εμπνευστή και υπεύθυνο λειτουργίας του C-Lab. Κύριε Σιούτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς αντιμετωπίσατε τις προκλήσεις της δημιουργίας του C-Lab και πώς διαχειρίζεστε τη λειτουργία του σήμερα σε καιρό κρίσης. Θα έλεγα ότι η δημιουργία του σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου για μένα είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση γιατί παράγει πολιτισμό, δίνει τη δυνατότητα στους νεοσμυρνιώτες να έρθουν κοντά και ο πολιτισμός παράγεται μέσα από διάφορες ενότητες που αναπτύσσουμε. Είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Άνθρωποι μας συναντούν στον δρόμο και μας λένε με ποιο τρόπο θα έρθουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της ψυχικής υγείας, της βιοηθικής, της λογοτεχνίας. Και το σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο νομίζω ότι είναι ένας ανοίγει δρόμους. Εδώ ταιριάζει η ρίση του Σοκράτη. Η παιδεία καθά περγεί ευδαίμων, πάντα τα αγαθά φέρει. Που σημαίνει σε νέα ελληνικά ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να στηριχτούμε. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, τόσο σαν έθνος, σαν χώρα, θα πρέπει να σταθούμε πάνω στην παιδεία. Και η διαβίου μάθηση, το C-Lab, θα έλεγα ότι είναι μια έφορη παιδιάδα που προσφέρει, ανοίγει το δρόμο και οι νεοσμυρνιώτες. Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο το έχουν κάνει θεσμό, το έχουν αγαπήσει και ο πολιτισμός συνεχίζει να παράγεται μέσα σε αυτή την πόλη. Δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε το Μήλωνα, έχουμε το Πανιόνιο, έχουμε το Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Κυρία Δήμαρχη, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι, απόφοιτοι του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου, αλλά και καθηγητές που χαιρόμαστε που σήμερα είναι κοντά μας, όπως ο κύριος Δελαρά. Σούδας, χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Καλογρίδη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και πάλι για την πρωτοβουλία. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα του C-Lab. Τι πρόκειται να περιμένουμε ακόμα? Το επόμενο βήμα είναι, θα γίνει ο τρίτος κύκλος από ιδρύσεως του C-Lab με δύο θεματικές ενότητες. Η μία είναι η ψυχική υγεία, γιατί είδαμε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύς κόσμος και ίσως είναι και το μόνο κομμάτι από την προηγούμενη φορά που είχε τέτοια συμμετοχή και αναγκαστήκαμε να κάνουμε κλήρωση. Το δεύτερο είναι κοινωνική πολιτική με καθηγητές του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι δύο οι κύκλοι και θα ξεκινήσουν το Μάρτιο για να προλάβουμε πριν τις εκλογές να έχουμε τελειώσει τα πράγματα. Από την απονομή των βεβαιώσεων παρακολούθησης του C-Lab για το nstv.gr, Ελπίδα Μηναδάκη.